στο νομοσχέδιο ουσιαστικά για τη δημιουργία της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας της Ελλάδας αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας. Τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό και από αυτή την τοποθέτηση? Ότι θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη ένωση ως εργαλείο, όμως αυτή η χρησιμότητά της ακυρώνεται επί της ουσίας, γιατί υποτάσσεται στην κυρίαρχη λογική. Και ποια είναι αυτή η κυρίαρχη λογική? Είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πιστά την υπερέτησαν όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για εμπορευματοποίηση της υγείας και δράση της με βάση τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια της βιωσιμότητας. Αυτή ακριβώς η λογική αποτελεί και την κυρίαρχη αιτία της υποβάθμισης διαχρονικά των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης, περίθαλψης και αποκατάστασης. Αυτή αποτελεί και τη βασική αιτία για την όλο και συνεχόμενη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας. Αυτή αποτελεί και τη βασική αιτία όπου στη χώρα μας είχε διαμορφωθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο αδυνατούσε στην κυριολεξία να αντιμετωπίσει τις τακτικές ανάγκες πρόληψης και περίθαλψης των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας της χώρας μας. Πολύ δε περισσότερο ήταν πολύ κάτω από τις έκτακτες ανάγκες οι οποίες μας προέκυψαν από την πανδημία. Αυτό όλο δεν είναι δημιούργημα της τελευταίας στιγμής. Είναι ένα διαχρονικό δημιούργημα που οδήγησε τι? Επέβαλε την υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό της δημόσιας υγείας και όχι μόνο την υποχρηματοδότηση, αλλά ταυτόχρονα και τη μεταφορά των βαρών στις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων. Άρα δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Δεύτερον, διαμόρφωσε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επί της ουσίας ανύπαρκτη στα χαρτιά, ανεπαρκής και πολύ πίσω από τις ανάγκες. Τρίτον, τα δημόσια νοσοκομεία οδηγούσαν σταδιακά και συνεχόμενα σε συρρήκνωση. Δεν είχαμε από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κλείσιμο νοσοκομείων, βεβαίως. Έκλεισε νοσοκομεία, τα νοσοκομεία λιμοδονώσεων. Το συνέχισε αυτό ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Έκλεισε το νοσοκομείο Θώρακος στην Πάτρα, όταν ήταν κυβέρνηση. Είχαμε συγχώνευση τομέων και κλινικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε τεράστιες ελλείψεις σε ΜΕΘ. Πόσες έπρεπε να είναι η ΜΕΘ στην Ελλάδα με βάση τα κριτήρια που έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? 3.000 κλίνες ΜΕΘ έπρεπε να είχαμε στην Ελλάδα. Πόσες είχαμε το 2019? 570. Τόσες υπήρχαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Πόσες έχουμε σήμερα μετά την πανδημία? 1.100. Και αυτές οι 1.100 υπολειτουργούν. Δεν είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο και εκπαιδευμένο για ΜΕΘ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε μηχανήματα, σε εργαστήρια, τεράστιες ελλείψεις, σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, κύρια γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία, πριν την πανδημία, βεβαίως. Δεν υπήρχε μείωση των αποδοχών τους. Περίπου 35% μειώθηκαν οι αποδοχές των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, στον υγειονομικό τομέα, το διάστημα των μνημονίων. Και σε αυτό βάλουν το χέρι τους όλες οι κυβερνήσεις. Υπήρξε εντατικοποίηση της εργασίας. Και μετά, κύριε Υπουργέ, αναρωτιέστε γιατί δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό γιατροί για πρόληψη θέσεων? Όταν προκυρήσετε μία θέση παθολόγου σε ολόκληρο νοσοκομείο Ζακύνθου και Κεφαλονία, ποιος θα πάει εκεί? Τι θα κάνει? 30 μέρες εφημερίες θα κάνει? Και δεν υπάρχει άλλος παθολόγος? Είναι δυνατόν να πάει κανείς? Μα δεν πάει και με αυτό το επίπεδο του μισθού και με την ακρίβεια και την κρίση την οποία υπάρχει. Να γιατί δεν πάνε και γιατί δεν πληρώνουν τις θέσεις? Γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις ακόμη και με αυτά τα οργανογράμματα που είναι πίσω από τις ανάγκες αναβαθμισμένης παροχής υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία. Και δεν μιλάμε για την εντατικοποίηση στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, για τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις. Λάστιχο.
Αυτές λοιπόν ακριβώς είναι οι διαχρονικές αιτίες ξυλώματος των δημόσιων δομών προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι και η βάση για τη διεύρυνση της εμπορευματοποίησης της υγείας. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μετά την πανδημία τη χρεοκοπία των αντιλήψεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για αρμονική συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην υγεία. Ποια αρμονική συνύπαρξη? Τα βάρη τα σηκώνει ο δημόσιος τομέας, ο οποίος υποβαθμίζεται, υποχρηματοδοτείται και ξεζουμίζεται, άμα το θέλετε, ακόμη περισσότερο από τη δράση του ιδιωτικού τομέα. Πόσα εργαστήρια που θα μπορούσαν να γίνουν στο δημόσιο τομέα γίνονται στον ιδιωτικό, πολύ πιο ακριβά. Και ταυτόχρονα έχουμε τη συνεχόμενη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν επενδύσει στον τομέα της υγείας και βεβαίως εξαιτίας της πανδημίας και μια τεράστια κερδοφορία λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών τους. Τα τακτικά χειρουργεία που αναστέλλονταν στο δημόσιο τομέα πήγαιναν και γινόσανται, όσοι είχαν τη δυνατότητα την οικονομική, στον ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη τα λαϊκά στρώματα, αν μπορούσαν να το κάνουν και αυτό. Και όλα αυτά έγιναν στο όνομα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης περί υποταγής των πάντων στην ατομική ελευθερία. Και αυτή την νεοφιλελεύθερη αντίληψη την έχει αποδεχτεί βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, την έχει αποδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Και σε αυτή ακριβώς τη βάση διαμορφώσατε την υπόθεση της αντιδραστικής αντίληψης της αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αλήθεια, ποια ελευθερία επιλογής υπάρχει? Για πείτε μου, ο άνεργος έχει ελευθερία να επιλέξει αν θα πάει στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο νοσοκομείο? Ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο αυταπασχολούμενος που χρωστάει και τις μηχαλούς, τι δυνατότητες επιλογής έχουνε? Καμία απολύτως. Γιατί η δυνατότητα επιλογής εξαρτάται με το πόσα χρήματα έχει στην τσέπη ο καθένας. Όταν έχει πάρα πολλά χρήματα, βεβαίως οι δυνατότητες επιλογής είναι ατελείωτες. Αστήρευτες στον καπιταλισμό. Όταν δεν έχεις, και εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτούς που δεν έχουν. Για αυτούς ενδιαφερόμαστε και για αυτούς που έχουν. Αλλά οι πολιτικές των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για αυτούς που έχουν. Γι' αυτό ακριβώς και αποδέχονται την νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί ατομικής ελευθερίας. Σε αυτή άλλωστε τη λογική την αντιδραστική, από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της πανδημίας, η κυβέρνηση στήριξε την υπόθεση αντιμετώπισης της πανδημίας. Ατομική ευθύνη, λέει, να αντιμετωπίσει την πανδημία. Και στο όνομα της ατομικής ευθύνης, αντί να προχωρήσει την αναβάθμιση το δημόσιο νοσοκομείο και συνολικά το δημόσιο τομέα με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με δημιουργία αλλά και στελέχωση ΜΕΘ, με την ενίσχυση και τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για να αποσυμφορεί τα νοσοκομεία, με την επίταξη χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων, η κυβέρνηση κινήθηκε στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Στην υπόθεση ατομικής ευθύνης και κάποια μπαλώματα που άνοιγαν όμως άλλες τρύπες με τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή από ένα κέντρο υγείας σε ένα νοσοκομείο, προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και ακριβώς σε αυτή τη βάση είναι που επένδυσε όλα τα λεφτά της στην υπόθεση του εμβολιασμού. Βεβαίως, είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός. Και το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της αναγκαιότητας του εμβολιασμού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ικανή υπόθεση για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Όχι βέβαια. Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το εμβόλιο ως βασικό εργαλείο, έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχει και αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας. Να πάρθουν μια σειρά μέτρα. Μέτρα υγιεινής και ασφάλισης σε εργασιακούς χώρους, σε χώρους μέσω μεταφοράς. Τέτοια όμως μέτρα δεν υπήρξαν κανένα. Και αυτό ακριβώς την υπόθεση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού η κυβέρνηση την αξιοποίησε για να προχωρήσει μια σειρά αντεργατικές επιλογές. Αντεργατικές επιλογές οι οποίες οδήγησαν στην περαιτέρω υποβάθμιση των νοσοκομείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δηλαδή μιλάμε για τους χιλιάδες υγειονομικούς οι οποίοι ακόμη βρίσκονται σε αναστολή και που το ΚΚΕ
ζήταγε, ζητάει και θα συνεχίζει να ζητάει με αποφασιστικότητα την άμεση επιστροφή χωρίς προϋποθέσεις στις θέσεις απασχόλησής τους. Αυτά λοιπόν όλα αυτά αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Και αυτοί ακριβώς τις τεράστιες ευθύνες που οδήγησαν στα αυτά τα θλιβερά αποτελέσματα που καταγράφουν οι διάφορες μελέτες, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη για τους θανάτους των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, αλλά και για το ποσοστό, το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας μέσα στη ΜΕΘ, έτσι είναι αποτέλεσμα αυτών των επιλογών. Αυτών των διαχρονικών επιλογών έχει ευθύνες η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί σε αυτές τις ευθύνες να συγκαλυφθούν και οι ευθύνες των υπολείπων κομμάτων. Και από αυτή την άποψη, γιατί υπήρχε αυτό το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας μέσα στη ΜΕΘ? Γιατί έλειπε το στελεχωμένο, η στελέχωση με υψηλά ειδικευμένο προσωπικό που πρέπει να είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στη ΜΕΘ. Και εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, δεν θα καθυστερήσω. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Αν θέλετε. Επιτρέψτε μια παρένθεση που το απευθύνω σε όλα τα κόμματα αυτό το ερώτημα. Αλήθεια, είναι ατομική επιλογή του κάθε νέου φοιτητή τι ειδικότητα θα πάρει. Αυτή η ατομική επιλογή την οποία έχει και στην οποία εσείς υποτάσσεστε, με τι κριτήρια διαμορφώνεται η ατομική του επιλογή του καθενός φοιτητή της ιατρικής? Διαμορφώνεται με κριτήρια πώς θα βρει γρήγορα ειδικότητα, ποια ειδικότητα είναι αυτή που θα του εξασφαλίσει ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Αυτά είναι τα κριτήρια που κάποιος νέος φοιτητής θα επιλέξει αν θα πάει σε μια ειδικότητα. Ή ενδεχόμενα και κάποιο ολοκληρωτήριο με βάση τις εξέλιξεις την οποία θέλει να έχει, άμα θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτά τα κριτήρια δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ανάγκες τις οποίες έχει το δημόσιο σύστημα υγείας? Καλύπτουν αυτές τις ανάγκες? Εμείς λέμε δεν τις καλύπτουν. Γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια κάλυψης των αναγκών ενός δημόσιου συστήματος υγείας και διαφορετικό το κριτήριο που ο κάθε φοιτητής επιλέγει τι θα ακολουθήσει. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει και τον ανορθολογισμό. Γι' αυτό λέτε, μα δεν έχουμε εντατικολόγους, μα δεν έχουμε νοσηλευτές εξειδικευμένους στην εντατική. Πώς θα τους έχετε, όταν πριτανεύει το δικαίωμα της ατομικής επιλογής? Και αυτό το δικαίωμα της ατομικής επιλογής δεν γίνεται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά γίνεται με βάση τις ατομικές ανάγκες του καθενός, που έρχονται σε σύγκρουση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, όποιος σχεδιασμός κάνετε, δεν πατάει σε στερεοέδαφος. Ακυρώνεται όποιος σχεδιασμός ότι έχουμε ανάγκη από τόσους καρδιολόγους, τόσους ακτινολόγους, τόσους αναισθησιολόγους για ανήλικους, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Ακυρώνεται όποιος σχεδιασμός του εκάστοτε υπουργού από τη λογική ότι ο καθένας επιλέγει με βάση τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Άρα λοιπόν από αυτό πρέπει να ξεμπερδέψουμε για να μπορέσει να συσχετιστεί η ατομική με τη συλλογική ανάγκη. Αλλιώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και αυτό δεν γίνεται στον καπιταλισμό. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν και σήμερα η υποβάθμιση συνεχίζεται των νοσοκομείων. Βλέπουμε για παράδειγμα τους αγώνες που γίνονται και στο νοσοκομείο Πέδων Αγίας Σοφίας για παράδειγμα, όπου υπάρχει μια τεράστια λίστα αναμονής για χειρουργία με πάνω από 3.000 μικρούς ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, γιατί υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγου ανηλίκων. Η ίδια ακριβώς έλλειψη υπάρχει και στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων της Πάτρας, που και εκεί αναστέλλονται τακτικά χειρουργία, και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και καθημερινά στη δημοσιότητα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται αγώνες των εργαζόμενων και των υγειονομικών για αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και της παρεχόμενης υγείας. Και μάλιστα αυτοί οι αγώνες των υγειονομικών ήταν από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της πανδημίας, όταν όλα τα άλλα κόμματα τι λέγανε στους εργαζόμενους και στους υγειονομικούς? Μη φωνάξετε τώρα, θα λογαριαστούμε την κυβέρνηση μετά την πανδημία. Έβγαλαν δηλαδή, καλούσαν σε ένα σιωπητήριο
τους εργαζόμενους. Και μάλιστα φτάνει και στο σημείο να προτείνουν και υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κρατήσει τελείως διαφορετική στάση από όλα τα άλλα κόμματα, λέγοντας ότι οι αγώνες πρέπει να ξεδιπλωθούν, γιατί και κάτω από τη μάσκα οι εργαζόμενοι έχουν φωνή, λασάροντας αυτό το σύνθημα. Και μάλιστα αυτούς τους αγώνες με κάθε τρόπο προσπαθεί να τους καταστήλετε. Δηλαδή με την τρομοκρατία, με τις διώξεις. Αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση στους αγώνες των εργαζόμενων, αντί να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα. Και από αυτή την άποψη είναι απαράδεκτη η δίωξη της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, της Αφροδίτης της Ρέτζιου. Και καλούμε το Υπουργείο να πάρει θέση σε αυτή τη δίωξη. Γιατί κοφεύετε, κύριε Υπουργέ? Γιατί δεν τοποθετείς ότι είναι παράνομη, άδικη η δίωξη της Πρόεδρου της ΟΕΝΓΕ και εκδικητική δίωξη? Γιατί δεν το λέτε? Μια πολιτική θέση να πάρετε. Αλλά ούτε αυτό δεν κάνετε. Πολύ δε περισσότερο που θέλετε ακριβώς αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και διώξεων και καταστολής να παραμένει, γιατί η συνέχιση της πολιτικής που θα ακολουθεί και στα ζητήματα υγείας και από τη σημερινή αλλά και από τις επόμενες κυβερνήσεις, ανεξάρτητα επιθετικού προσδιορισμού που θα έχουν, είναι ακριβώς οδυνηρή για το λαό, τις ανάγκες και για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Εδώ πέρα το βλέπουμε τώρα, σε μια κούφια αντιπαράθεση ανάμεσα στον προσωπικό γιατρό που λέει η κυβέρνηση και στον οικογενειακό γιατρό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. Σιγά τα ΟΑ για το πώς θα ονομάζεται είναι το ζήτημα, όταν και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί τον κόφτη, ή το προσωπικός γιατρός ή το οικογενειακός γιατρός του ΣΥΡΙΖΑ, τον κόφτη στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Και μάλιστα διαιωνίζει μια υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό είναι. Αυτή είναι η επιλογή. Να παραμένει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σχεδόν με διαλυτικά χαρακτηριστικά, για να τσακώνονται ποιος θα είναι ο καλύτερος κόφτης, αν θα είναι ο προσωπικός γιατρός ή ο οικογενειακός γιατρός. Η υπόθεση αξιοποίηση ακόμη περισσότερο το συμπράξιο δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη, σε υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Με τα ίδια λοιπόν σάπια υλικά που οικοδόμησαν όλες οι κυβερνήσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να συνεχίσετε να κατεδαφίζετε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας και να διευρύνετε ακόμη περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που του παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία και στις ανάγκες. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας για την προστασία της υγείας του λαού συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι πρέπει να συντριφθεί η αντίληψη ότι η υγεία είναι εμπόρευμα που έχουν όλα τα άλλα κόμματα, αλλά ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και σε όλο το φάσμα της παροχής, είτε είναι φάρμακο, είτε είναι μηχανήματα, εργαστήρια, ιατρικό υλικό και σε όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο σοσιαλισμό. Γι' αυτό είναι και η υπεροχή του σοσιαλισμού. Και επιτρέψτε μου σε μία διάταξη μιας τροπολογίας να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, και να τελειώσουμε. Αυτή είναι για τη διάταξη της παράτασης για δύο περίπου μήνες της απασχόλησης των καθαριστριών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αποτελεί μια μικρή μονοπαράταση, η οποία διαιωνίζει την αβεβαιότητα για το αύριο της εργασίας του και ανοίγει το δρόμο για την ανεργία των καθαριστριών αυτών που δουλεύουν για χρόνια στα πανεπιστήμια, και όχι μόνο στα πανεπιστήμια, και σε άλλους τομείς. Και ενώ η καθαριότητα είναι βασική ανάγκη, έτσι, και είναι θέμα δημόσιας υγείας, τη μετατρέπεται ακριβώς σε μπαλάκι. Και μάλιστα η λογική της κυβέρνησης, και όχι μόνο, είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας να γίνονται μέσω από εργολάβους. Ένα καθεστώς το οποίο είναι εξόχως αντεργατικό, μια αντεργατική επιλογή που οδηγεί σε εντατικοποίηση των εργαζόμενων στην καθαριότητα, σε καθυστερήσεις στις αποδοχές του και πολλές φορές να περιμένουν και οι ίδιοι οι εργολάβοι στα γκισέ για να πάρουν πίσω το δώρο που έχουν οι εργαζόμενοι, είναι σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών καθαριότητας και είναι και σε βάρος της δημοσιονομικής κατάστασης. Γιατί το κόστος των εργολαβίων είναι πολύ περισσότερο ακόμη και από μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Και αντί να προχωρήσει τη μονιμοποίηση των καθαριστριών, οι οποίες κάνουν μια βαριά και ανθυγιεινή δουλειά,
και απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας, τις κάνετε μπαλάκι ανάμεσα στους εργολάβους. Και αυτό δεν είναι μόνο, και είναι και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και είχαμε καταθέσει και θέμα για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που λήγουν οι συμβάσεις 31 Οκτωβρίου. Και υπάρχουν πήρατε και την τριτολογία. Και υπάρχουν, και υπάρχουν και απαραίτητες επιστολές και του Σωματείου, του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, αλλά και του Πρίτανη της Πάτρας, για την παράταση αυτής της προθεσμίας. Γιατί δεν εντάσσεται? Πέρα ότι ο Πρίτανης βεβαίως είναι με αυτή την απαράδεκτη λογική της εργολαβίας, γιατί δεν το κάνετε και αυτό? Έστω. Λοιπόν, κατά συνέπεια, και παρά το γεγονός ότι αυτή η διάταξη δεν καλύπτει τη θέση του ΚΚΕ, εμείς θα την ψηφίζαμε ως ξεχωριστή διάταξη, ακόμη και αυτή την πενιχρή παράταση. Αλλά επειδή είναι ενταγμένη σε μια τροπολογία σκούπα, δεν μας επιτρέπει να εκφραστούμε με την ψήφο μας, γιατί η ψήφος μας για την τροπολογία αφορά συνολικά την τροπολογία και τα διάφορα θέματα και τη διαφορετική μας στάση που έχουμε στο καθένα από αυτά. Με αυτά λοιπόν ολοκληρώνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.